Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας. Στη Νέα Σμύρνη θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Ιανική Εστία Μεγαρίδας. Αγώνας που γίνεται στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής κατηγορίας μπάσκετ, τον δεύτερο όμιλο φυσικά. Δύο ομάδες είναι έτοιμες, οι πεντάδες είναι έτοιμες να μπουν στο γήπεδο για να ξεκινήσει το μάτς. Κόσμο δεν έχει ακόμα πολύ το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας και αυτό διότι μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε ο αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Ατσαλένιο. 4-2 νίκησε ο Πανιόνιος. Το καλύτερο lead-in που λένε για τους φίλους των Κιανέρθρων που θέλουν, θα ήθελαν μετά την νίκη την ποδοσφαιρική να παρακολουθήσουν και την ομάδα μπάσκετ σε ένα δύσκολο παιχνίδι ομολογουμένως. Οι δύο ομάδες άλλωστε έχουν και το ίδιο ρεκόρ, 3 νίκες και 2 ήττες, έχουν όμως και το χαρακτηριστικό του να έχουν κερδίσει όλα τα παιχνίδια στην έδρα τους και να έχουν ιτηθεί στα δύο που έχουν δώσει εκτός. Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά. Ο Μίχαλος με το νούμερο 7 που επανέρχεται στην ομάδα του Πανιωνίου, ο Μπελίτσης με το νούμερο 10, ο Σκουλούδης με το νούμερο 28, ο Κυρίτσης με το νούμερο 17 και ο Λιαράκος με το νούμερο 14 είναι η πεντάδα του Πανιωνίου. Έχουμε ενός λεπτού σιγή. Είπαμε την πεντάδα του Πανιωνίου, Μίχαλος, Μπελίτσης, Κουλούδης, Κυρίτσης και Λιαράκος. Για την ομάδα της Μεγαρίδας, ο Αγγελόπουλος με το 7, ο Κερομιχαλός με το 8, ο Μπέμπης με το 10, ο Καλινικίδης με το 13 και ο Γκάτσιας με το 15. Η Μεγαρίδα έχει την πρώτη επίθεση, η Μεγαρίδα που αγωνίζεται με τις μπλε εμφανίσεις φυσικά, ενώ ο Πανιώνιος με τις κόκκινες. Και το διαιτητικό τρίο αποτελείται από τους κυρίους Θοδωρόπουλο, Αναστασίου και Λεβεντάκο. Πρώτη επίθεση για την Μεγαρίδα με προσπάθεια από τον Αγγελόπουλο η οποία ήταν άστοχη όπως είδατε. Και ο Μίχαλος που είχε την περιπέτειά του με τον τη μάστικα αυτή που μας ταλαιπωρεί όλους, τον COVID-19. Είναι όμως της επάλξης όπως είδατε. Μίχαλος ένα αϊθαλής. Προφανώς πολύ ωραία η πάσα στον Σκουλούδη, δεν τα κατάφερε όμως αυτός. Και η Μεγαρίδα με τον Γκάτσια, τον πρώτο της σκόρερ μέχρι τώρα στους 5 αγώνες. Προσπάθησε ο Γκάτσιας με ένα ωραίο drive, αλλά ο Μπελίτσης πήρε το rebound. Και πάλι με τον Μίχαλο, εκεί ανέρθρη, υπό το ασφυκτικό μαρκάρισμα από τον Γιώργο Μιχαλό. Μίχαλος πήγε στο πλάι, δίνει στον Κυρίτσι, αδύνατη πλευρά, ο Λιαράκος για 3. Και είναι εύστοχος ο Ηλίας Λιαράκος. Ανοίγει το σκορ και ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Με το πρώτο τρίποντο του παιχνιδιού που είναι φυσικά και το πρώτο καλάθι δίνει προβάδισμα στον Πανιόνιο. Και αυτομάκτως κάνει και ρεκόρ ο Λιαράκος. Μέχρι στιγμής καταφέρει να σημειώσει 2 πόντους σε 2 προηγούμενα παιχνίδια του Πανιόνιου. Τώρα με το καλημέρα κιόλας. Τρεις πόντι, όπως τρεις πόντι είναι και ο απολογισμός του Βαγγέλη Μπέμπη μετά το τρίποντο που πέτυχε. Έδωσε και την assist εδώ, assist θα δούμε. Δεν είναι τελικά. Πήρε το rebound
ο Μπέμπης. Προσπάθησε κάτω από το καλάθι υπό την πίεση του Λιαράκου. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Σκορ είναι 3-3. Ο Λιαράκος με τον Κυρίτσι υπό το μαρκάρισμα του Καλινικίδη. Γύρισε μπάλα. Το σούτ για 3. Και πάλι από τον Λιαράκο. Και πάλι εύστοχο. 6-3. Με τον Λιαράκο να δίνεται Ρουμελιώτης. Το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι του Πανιωνίου. Ναι, έχουμε βήματα από τον κύριο Μιχαλό. Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι του Πανιωνίου με τα Μελίσια, ο Ανδρέας Ρουμελιώτης πέτυχε 8 τρίποντα, παρακαλώ, και συνολικά 31 πόντους. Δεν είναι στην πεντάδα ο Ρουμελιώτης. Ο Λιαράκος είναι ο εκλεκτός για την ώρα του κυρίου Μπιτζάνη. Προπονητής στην Μεγαρίδα, ο Γιώργος Μάνταλος, ένας προπονητής που έχει συνδέσει φυσικά το όνομά του με την ομάδα της Μεγαρίδας. Προπονητής εκεί για 8η συνεχόμενη σεζόν. Και αναμορφωτής της ομάδας προφανώς. Κυρίτσης. Ωραία η πάσα στο Σκουλούδι, έξω στον Μπελίτσι για 3 πάλι και αυτό εύστοχο. Από τον Γιώργο Μπελίτσι. Πάει το σκορ στο 9-3. Καλινικίδης. Προσπάθεια στον Γερομιχαλό η μπάλα έξω από το τρίποντο. Το σούτ από τον Καλινικίδη από τα 5,5 μέτρα. Δεν τη συνηθίζει αυτές τις φάσεις, αλλά όπως είδατε είναι πολύ αποτελεσματικός και σε αυτές, ενώ έκλεψε και την πάσα τη μακρινή προς τον Κυρίτσι. Το σούτ ήταν για 3. Είναι μέσα από τον Γερομιχαλό. Κατευθείαν η Μεγαρίδα μειώνει σε 9-7. Μπάλα στον Σκουλούδη. Γύρισε και ευστόχησε. 11-7. Ο Μπέμπης με τον Γερομιχαλό. Άλλο ένα τρίποντο από τον Μπέμπη. Δεύτερο του στο σημερινό μάτς. Η Μεγαρίδα μειώνει στον πόντο. 11-10. Κυρίτσης. Από την κορυφή. Δεν φαίνεται να προβληματίζεται από το μαρκάρισμα του Καλινικίδη. Πρώτο καλάθι για τον Αλέξη Κυρίτσι και 13-10. Μπέμπης, υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Φάουλ που κέρδισε ο Αγγελόπουλος. Από τον Μπελίτσι. Σε λίγο συμπληρώνουμε το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Ο Αγγελόπουλος προσπάθησε να γυρίσει. Πάνω που πήγε να γίνει το double team. Δέχθηκε το φάουλ. Υπάρχει άλλο ένα φάουλ. Και αυτό έγινε μακριά από την μπάλα. Να σας πούμε ότι μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας είναι το εστιατόριο Βαλέσα στην πλατεία Ιρών Κύπρου Αγία Σοφίας 91. Μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Ενώ μόλις ξεπεράσαμε το πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο, ένα μακρινό σούτ για 3. Εύστοχο από τον Γκάτζια. 13-13 ισοπαλία. Μια προσπάθεια από τον Μίχαλο που με αέρινο στυλ πήρε την εσωτερική και άνοιξε και αυτός λογαριασμό. 15-13.
Ο κόσμος πυκνώνει τις κερκίδες. Προσπάθεια πολύ δύσκολη από τον Μπέμπι. Βγήκε από τα σκριν και εκτέλεσε αμέσως. Οι παλιοί μπορεί να θυμούνται το στυλ του Ντόρον Τζάμψη του Ισραηλινού που είχε πάρα πολύ γρήγορη εκτέλεση. Σε περισσότερες φορές βέβαια με διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που είχε ο παίκτης της Μεγαρίδας, ο οποίος έχει περάσει και από το Πανιόνιο, ο Βαγγέλης Μπέμπης. Αποκτήθηκε από την Δάφνη Δαφνίου. Καλοκαιρινή προσθήκη για την ομάδα της Μεγαρίδας. Άλλο ένα σούτ για τρεις, εύστοχο αυτή τη φορά από τον κύριο Μιχαλό. Και η Μεγαρίδα περνάει μπροστά, 15-16. Με 5 εύστοχα τρίποντα. 4, συγγνώμη. Σκουλούδης κοντά στο καλάθι. Μίχαλος το σκέφτηκε. Προσπάθησε ο Λιαράκος και τα κατάφερε να πάρει το rebound. Με ένα σκαμπίλι πιέφτασε μπάλα στο Μίχαλο και ο Κυρίτσης θα πάρει φόρα. Θέλει το screen από τον Σκουλούδη για να πάει μπροστά στον Αγγελόπουλο. Δεν τα κατάφερε από την κορυφή της ρακέτας. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον κύριο Μιχαλό που φάνηκε να μην πατάει και καλά. Ο Κυρίτσης έχασε την μπάλα και ο Μπέμπης με ένα εύκολο lay-up πήγε το σκορ στο 15-18. 3 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Κυρίτσης με τον Καλενικίδη τώρα. Θα πάρει το φάουλ ο Αλέξης Κυρίτσης. Το πρώτο από τον Άκη Καλενικίδη. Σύγκρουση δεινοσαύρων εκεί. Όχι από άποψη φυσικά όγκου, όσο από κοντά στα 2 μέτρα και 2, αλλά ηλικίας. Κυρίτσης, νομίζω ότι ενώ τον είδαμε εδώ να χορεύει τον Καλινικίδη και να ευστοχεί, δύσκολα θα βρει άλλον παίκτη να τον μαρκάρει, από τον οποίο να είναι μεγαλύτερος σε ηλικία. Να είναι μικρότερος, συγγνώμη, σε ηλικία. Ο Καλενικίδης είναι γεννημένος το 1977, παρακαλώ, αλλά όπως είδατε δεν έχει πρόβλημα, όχι μόνο να αγωνίζεται, αλλά να ξεκινάει και στην πεντάδα κιόλας. Ο Άκης Καλενικίδης με διπλό κότσο, παρακαλώ. Εδώ έδωσε την assist στον Αγγελόπουλο, ο οποίος ευστοχεί και αυτός έξω από τα 6.75 και πάει το σκορ στο 17-21. Δύσκολη προσπάθεια από τον Βαλιώτη που πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Μίχαλου. Σουτ δεν τα κατάφερε από την αρχή ο Γκάτζιας, όμως βρέθηκε εκεί ο Μπέμπης. Πήγε το σκορ στο 17-23 και ανάγκασε τον κύριο Μπιτζάνη, προπονητή του Πανιωνίου, να πάρει time-out γιατί βλέπει αυτό το μείον 6. Είμαστε ακόμα βέβαια στην αρχή, αλλά νομίζω ότι η περιφερειακή άμυνα του Πανιωνίου έχει κάποια ζητήματα, το μαρτυρούν αυτό τα πέντε τρίποντα τα οποία έχει ευστοχήσει η Μεγαρίδα. Έχει περισσότερα εύστοχα τρίποντα από δίποντα η φιλοξενούμενη ομάδα. Και ο Πανιώνιος ξεκίνησε με 2 εύστοχα τρίποντα του Λιαράκου και ένα από τον Πελίτσι. Νολικά έχουμε δει 8 εύστοχα τρίποντα εδώ σε 8 λεπτά. Ο κόσμος φυσικά δεν πτωείται, αλίμονο. Μα αυτό είναι και ο ρόλος τους, αν υποθέσουμε ότι έχει ρόλο ο κόσμος εκτός από το να παρακολουθεί. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου δίνουν την παραπάνω όθηση που χρειάζονται. Είπαμε ότι είναι και περισσότεροι έρχονται από δίπλα, από το ποδοσφαιρικό μάτς του Πανιωνίου που ήταν και νικηφόρο.
Ο Αλιώτης θα κατεβάσει την μπάλα για τον Πανιόνιο. Πέρασε και ο Μίτσιαλος στην πεντάδα των Κιανέριθρων. Ο Κυρίτσης θα πάρει φορά. Λιαράκος. Πολύ ωραία η προσπάθειά του. Προσποιήθηκε την αρχή. Πήρε όμως την εσωτερική και φτώχησε 19-23. Και ο Δημήτρης Γερομιχαλός για την Μεγαρίδα. Μπάλα στον Αγγελόπουλο, κοντά στο καλάθι αυτός. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα όμως για δύο βόλες ο Αγγελόπουλος. Για τα καταφέρει στην πρώτη ο 37χρονος σέντερ της ομάδας της Μεγαρίδας. Μία εύστοχη βολή και 19-24. Βαλιώτης. Ο Κυρίτσης. Τα κατάφερε πάλι. Υπάρχει φάουλ από τον Μπέμπι. Προσπάθεια πιθανότατα που έκανε ο Σκουλούδης να πάρει το rebound. Σκουλούδης παίρνει την μπάλα και θα παίξει με πλάτη με τον Αγγελόπουλο. Θα τον ξεπεράσει. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Στέλιο Σκουλούδη που πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι. Και μειώνει σε 21-24. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Μπέμπης Αγγελόπουλος με τον Μίτσιαλο αντίπαλο. Προσπαθεί από τα 4 μέτρα. Καλινικίδη στο rebound. Μπάλα στον Κερομιχαλόπου. Θα κάνει την προσπάθεια. Τελικά το σούτ είναι από τον Μπέμπη. Δεν ήταν σου τελικά, σαν πάσα πήγαινε και τέτοια την αξιοποίησε ο Καλινικίδης. 21-26 με το δεύτερο καλάθι του Καλινικίδη. Τελευταία επίθεση κατά τα Ιωδότα για τον Πανιόνιο. Προσπάθεια άστοχη από τον Βαλιώτη, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Μίτσιαλος ήταν αυτός που τα κατάφερε να ευστοχίσει από κοντά. 23-26 και αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Για διαφορά 3 πόντων για την ομάδα της Μεγαρίδας. Να υπενθυμίσουμε ότι μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσης μας είναι το εστιατόριο Βαλέσσα. Στην πλατεία Νιών Κύπρου, Αγία Σοφίας 91, μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσσα. Έναν χώρο που σκεπτόταν πολύ συχνά και ο ΕΚ λοιπόν, μεγάλος παράγοντας του Πανιωνίου, του οποίου το όνομα έχει δοθεί στο γήπεδο που μας φιλοξενεί σήμερα και φιλοξενεί φυσικά και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Πανιωνίου μέχρι να βρεθεί ένας άλλος χώρος, πιο κατάλληλος, πιο μεγάλος, πιο ευρύχωρος, ικανός να στεγάσει το πολυπληθές κοινό της Νέας Σμύρνης, έτσι όπως το είχαμε συνηθίσει και εμείς όταν ξεκινάγαμε το ρεπορτάζ. Και βέβαια θα είναι και αντάξιος της ομάδας μπάσκετ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Β' Εθνική Κατηγορία, αλλά προφανώς τα όνειρά της είναι για πολύ ψηλότερα
Και όχι μόνο τα όνειρά της, η ιστορία, γενικά η άβρα της ομάδας που έχει γράψει μεγάλες στιγμές την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Επιβάλλει, θα έλεγε κανείς, το να έχει όνειρα για ψηλότερα. Πανιόνιος ξεκινάει τη δεύτερη περίοδο επιτιθέμενος με τον Λιαράκο και τον Βαλιώτη. Προσπάθεια από τον Μίτσιαλο, έχασε όμως την μπάλα ο Γερομιχαλός. Γρήγορα μπάλα στον Παλαιοχωρίτη που αμέσως δεν το σκέφτηκε καθόλου. Τρεις παίκτες του Πανιωνίου στο rebound. Βαλιώτης το πήρε όμως και σε αυτόν θα χρεωθεί. Θα πιστωθεί μάλλον, αν υπήρχε στατιστική υπηρεσία που δυστυχώς δεν υπάρχει. Από τον Κυρίτσι στον Σκουλούδη, κάτω από το καλάθι, πολύ ωραία η προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Ωραία η πάσα από τον Βαλιώτη στον Μίτσιαλο. Και αυτός ευστόχησε και έχει το δικαίωμα και για μια έξτρα βολή για να ισοφαρίσει. Πρώτο φάουλ από τον Γερομιχαλό. Τα κατάφερε στη βολή ο Καλινικίδης στο rebound και ο Γερομιχαλός ταλαιπωρεί εκεί τον Βαλιώτη. Παλαιοχωρίτης, Καλινικίδης κοντά στο καλάθι, τα κατάφερε με τον Μίτσιαλο που πήρε και το rebound και με δυναμικό τρόπο κέρδισε την κατοχή για τον Πανιόνιο. Κυρίτσης για τρεις. 7 πόντοι από τον Κυρίτσι. 28-26. Ο Πανιόνιος παίρνει το προβάδισμα με το τέταρτο τρίποντο που πετυχαίνει η ομάδα και πρώτο βεβαίως από τον Αλέξη Κυρίτσι. Γερομιχαλός. Το φάουλ είναι μακριά από την μπάλα. Τον Λιαράκο χρεώθηκε. Μπέμπης. Γερομιχαλός. Το σούτ ήταν για τρεις από τον Αγγελόπουλο. Γρήγορα ο Κυρίτσης. Μπάλα είναι για την Μεγαρίδα. Για τη Μεγαρίδα έδειξε ο διαιτητής μπροστά μου, ο άλλος κύριος Αναστασίου έδειξε Πανιόνιο και αυτού η άποψη επικρατεί. Αλλαγή για τον Πανιόνιο με τον Κολσούζογλου να μπαίνει στην πεντάδα. Προηγούμενο τρίποντο έγινε από τον Νικολακόπουλο και όχι από τον Αγγελόπουλο που πέρασε το παιχνίδι. Ο Βαλιώτης πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό εκεί. Δεν του βγήκε. Γερομιχαλός παίρνει το φάουλ από τον Κολσούζογλου. Στο δίλεπτο είμαστε της δεύτερης περίοδου. Πρώτο φάουλ από τον Κολσούζογλου. Μπάλα στα χέρια του Γκάτζια, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Μεγαρίδας μέχρι τώρα, αλλά γενικώς όχι σε αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς τα βάζουν άλλοι, όπως ο Δημήτρης Γερομιχαλός που φτάνει τους 8 με το δεύτερο δικό του τρίποντο και συνολικά έκτο της ομάδας. Κυρίτσης με τον Καλινικίδη αντίπαλο, ξέφυγε, πήρε το φάουλ ή όχι.
Όχι, χρεώθηκε νομίζω με βήματα ο Κυρίτσης. ...28-29... το σκορ. Παλαιοχωρίτης. Νικολακόπουλος που προσπαθεί να ξεφύγει πολύ ωραία από τον Κολσούζογλου και τα κατάφερε να πετύχει το πρώτο του καλάθι. 28-31. Μίτσιαλος δεν πρόσεξε την τρίπλα του. Επενέβη ο κοντύτερος και πολύ πιο γρήγορος και ο Μιχαλός. Του έκλεψε την μπάλα και πήρε και το φάουλ. Αλλαγή και για την Μεγαρίδα με τον Godwin. Να παίρνει τη θέση του Γερομιχαλού. Αλλαγή στον Playmaker. Godwin που άλλαξε με τον Καλινικίδη. Ο Κάτζιας με τον Βαλιώτη προσπαθεί να του ξεφύγει. Πήγε από τα αριστερά και πήρε το φάουλ από τον Βαλιώτη. Πέρασε και ο Τζάιδας στην θέση του Καλινικίδη. Rotation για τον κύριο Μάνταλο στο δεύτερο, στη δεύτερη περίοδο όπως συνηθίζεται. Godwin. Το σουτ είναι από τον Νικολακόπουλο και είναι εύστοχο για 3 πόντους. Πρώτο τρίποντο και για αυτόν και 7ο για την Μεγαρίδα. Προσπάθησε να κλέψει και τα κατάφερε προς στιγμήν ο Γκάτζιας. Μεγαρίδα έχει πάρει διαφορά 6 πόντων. Δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ώρα να επανέλθει ο Μίχαλος στη θέση του Βαλιώτη. Μίχαλος που αναλαμβάνει το νοικοκύρεμα της ομάδας. Μίτσιαλος με πλάτη. Πρόσεξε την τρίπλα του αυτή τη φορά και πήρε το φάουλ από τον Νικολακόπουλο που πήγε να διαμαρτυρηθεί στον σε άλλο ρέφερι από αυτόν που του το σφύριξε, λέγοντας ότι δεν έκανε κάποια παράνομη κίνηση, απλώς τσεκάρισε, αλλά η άποψη δεν είναι αυτή που μετράει. Ο Αλέξανδρος Μίτσιαλος έχει δικαίωμα για 2 βολές, αστόχησε προηγουμένως. Και το ίδιο κάνει και τώρα. Παραμένει το 28-34. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη. 29-34. Λίγο μετά το τετράλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Godwin. Γκάτζιας. Τον Κολσούζογλου τώρα που έχει ανοίξει τα χέρια του. Να δούμε, θα πάει από δεξιά. Δεν τα κατάφερε. Γρήγορα ο Ρουμελιώτης που πέρασε ωραία. Δεν τα κατάφερε ο Μίτσιαλος να ευστοχίσει στο ανάποδο lay-up. Γκάτζιας. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Θα επιχειρήσει ένα σούτ από μακριά. Μπάλα στα χέρια του Κολσούζογλου. Από τον Λιαράκο. Ρουμελιώτης πήγε για 3. Υπήρξε τάπα νομίζω από τον Παλαιοχωρίτη. Μπάλα είναι για τον Πανιόνιο πάλι. Από τα πλάγια ο Μίχαλος. Μίτσιαλος, Λιαράκος, γύρισε η μπάλα, Ρουμελιώτης για 3. Είναι εύστοχος
Πρώτο τρίποντο για τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, το οποίο ο Πανιώνιος πήγε το σκορ στο 32-34. Παλαιοχωρίτης. Godwin. Μπήκε και βγήκε η μπάλα, ένα εντυπωσιακό άλμα από τον Τζάιδα με το οποίο πήρε το rebound. Παλαιοχωρίτης πάλι για 3. Τα κατάφερε εκεί και στην εξέλιξη της φάσης είχαμε από τον Τζάιδα φάουλ. Προσπάθειά του να πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό rebound. Πανέρχεται και ο Κυρίτσης στην πεντάδα του Πανιωνίου. Και αναλαμβάνει αυτός να κατεβάσει. Με ένα νεύμα του κεφαλιού έκανε σήμα στο Μίχαλο ότι θα αναλάβει αυτός. Δεν τα κατάφερε και υπάρχει και φάουλ που έκανε. Το οποίο θα υπάρχει μια σύσκεψη των διευθυντών για να δουν αν θα χρεωθεί αντιαθλητικό ή όχι. Πιθανότατα, ναι. Και χρεώνεται αντιαθλητικό. Και αυτό διότι ο ρέφερι είδε το χέρι του Κυρίτσι να απλώνεται και να εμποδίζει τον Αγγελόπουλο, που στο μεταξύ είχε κερδίσει την μπάλα. 32-35. Δεύτερη βολή για τον Αγγελόπουλο. Είναι και αυτή η εύστοχη. Φτάσε τους 6 ο Νίκος Αγγελόπουλος και η μπάλα θα είναι και πάλι φυσικά για την φιλοξενούμενη ομάδα. Γκάτζιας. Αγγελόπουλος. Προσπάθησε ο Godwin να βρει τον Τζάιδα. Κυρίτσης έκλεψε και είναι στον Κολσούζογλου. Μίχαλος. Με τον Godwin αντίπαλο. Θα πάει για 3 ο Μίχαλος. Προσπαθεί ο Κολσούζογλου για το rebound και τα καταφέρνει να το πάρει. Ρουμελιώτης. Κυρίτσης. Λέβει ο Godwin και πάει σε προσωπική φάση, όχι. Άφησε στον Μπέμπι και αυτός τελείωσε τη φάση με ανάποδο χέρι. Έφτασε τους 12 ο Βαγγέλης Μπέμπης. 32-38. Να προσπάθει από τον Μίχαλο. Αγγελόπουλο στο rebound. Αγγελόπουλος από το rebound στο τρίποντο κατευθείαν. Ο Κυρίτσης στο rebound. Και στην προσπάθεια, η οποία ήταν τόσο ζυγισμένη που δεν κουνήθηκε καν το δικτάκι. 9 πόντους εκπετύχει ο Κυρίτσης. 34-38. Αγγελόπουλος, αδύνατη πλευρά. Ο σούτ για 3 είναι εύστοχο από τον Μπέμπι. Έχει φτάσει τους 15. Εδώ και ώρα έχει κάνει προσωπικό ρεκόρ για το πρωτάθλημα αυτό που διανύουμε. Ο Βαγγέλης Μπέμπης με 3 τρίποντα. Προσπάθεια του Κολσούζογλου να βρει με σκαστή πάσα τον Μίτσιαλο. Παλά χτυπάει στα πόδια του Αγγελόπουλου. 34-41. 2-20 ακόμα. Κυρίτσης. Μίχαλος για 3. Αυτή τη φορά είναι μέσα το σουτ του Νίκου Μίχαλου. Πάρα πολλά τρίποντα. 6 για τον Πανιώνιο. 8 για την Μεγαρίδα. 14 συνολικά τρίποντα έχουμε δει. Σε 18 και κάτι λεπτά αγώνα.
Βαρέλι το καλάθι που λέμε. Αγγελόπουλος, 37-41. Προσπάθεια από τον Μίτσιαλο. Πολύ καλή αμυντική. Μπάλα κατελήγει έξω. Και είναι για το Πανιόνιο με τον Κυρίτσι. 100 δευτερόλεπτα μένουν για το ημίχρονο. Και ο Κυρίτσις με τον Καλινικίδη που επανήλθε. Ζητάει το σκριν και το παίρνει από τον Κολσούζογλου. Έχει δύο τώρα αντιπάλους. Ρουμελιώτης παίρνει το φάουλ από τον Μπέμπι. Όχι. Σφυρίζεται διπλή τρίπλα που αν πραγματικά δεν έγινε φάουλ, αυτό έπρεπε να σφυριχθεί. Αυτό δίνουν οι διαιτητές. Όντως ο Ρουμελιώτης παραπάτησε. Το ζήτημα βέβαια είναι κατά πόσον σπρώχτηκε στο όριο του φάουλ ή όχι. Και αυτό δεν είναι δικό μας θέμα να το αποφασίσουμε. 37-41. 1-20. Αγγελόπουλος. Και αυτός αδύνατη πλευρά. Σουτ για 3 από τον Μπέμπι. Το πανηγυρίζει δε όντως. Έχει φτάσει στους 18 πόντους ο Βαγγέλης Μπέμπης. Με 4 τρίποντα. Μίχαλος. Πολύ ωραία πέρασε από τον Καλινικίδη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι αν έχουν, αν ήταν και συμπαίκτες σε εθνικές ομάδες μικρές οι δυο τους. Γεννημένοι και οι δύο το 77. Οι Αϊθαλείς, παίκτες που κοσμούν με την παρουσία τους στο πρωτάθλημα. Πολύ καλά παιδιά βέβαια. Καλινικίδης πέρασε στον πάγκο για το τελευταίο λεπτό. Ο Μίχαλος αστόχησε στη βολή. Μένει το 37-44 και 38-44 τώρα με τον Μίχαλο να έχει φτάσει τους 6 πόντους και να υπάρχει time out το οποίο ζήτησε και πήρε ο κύριος Μάνταλος. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας είναι το εστιατόριο Βαλέσα. Πλατεία Ηρών Κύπρου, στην Αγία Σοφίας 91 η διεύθυνση, μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, οι ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ. 3-2 και νίκες εντός έδρας, είτε εκτός. Εδώ έχουμε λοιπόν την ραψοδία του Μπέμπι που έχει φτάσει στους 18 πόντους ήδη. Η καλύτερη του συγκομιδή, το ρεκόρ του το φετινό ήταν 9 πόντοι που τους είχε πετύχει στο παιχνίδι τον Νικηφόρο της ομάδας του με τον Κρόνο. Έχει πετύχει τους διπλάσιους σε λιγότερο από ένα ημίχρονο. Ενώ βέβαια αντίστοιχα υπάρχει υποχώρηση του Γκάτζια, ο οποίος σταθερά πετυχαίνει, είναι από τους πρώτους σκόρ της ομάδας τέλος πάντων και είναι, είναι ο πρώτος σκόρ της ομάδας σε απόλυτο αριθμό πόντων και είναι από τους πρώτους σκόρ τους σε κάθε παιχνίδι. Τώρα έχει μείνει στους 3, ένα εύστοχο τρίποντο που έχει σημειώσει. Μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν από νερό, θέλω να πιστεύω, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος. Γύρω Μιχαλός έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Ζον πρέσ για τον Πανιόνιο με τον Γύρω Μιχαλό να βρίσκει τον Μπέμπι που κρατάει την κατοχή.
και βρίσκει και πάλι τον playmaker του. Μπέμπης και πάλι για τρεις. Όχι αυτή τη φορά. Κολακόπουλος πήγε να πάρει το rebound. Μπάλα είναι βέβαια για την Μεγαρίδα πάλι. Και υπάρχει time out, το οποίο αυτή τη φορά ζητά και παίρνει ο κύριος Μπιτζάνης για τον Πανιόνιο. 38,3 μένουν για το ημίχρονο. Η ομάδα της Μεγαρίδας που προέρχεται από νίκη επί του Παλαιού Φαλήρου εντός με σκορ 68-63. Ο Πανιόνιος ήταν, έπαιξε εκτός έδρας την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη αγωνιστική. Ιτήθηκε στη Δυτική Αττική, από όπου προέρχεται και η Μεγαρίδα, λίγο πιο εκεί στη Μάνδρα, με 76-69. Και ανέρθει που έπαιξαν τα δύο τελευταία τους παιχνίδια, χωρίς τον Μίχαλο και τον Σκουλούδη, που είπαμε ότι ταλαιπωρήθηκαν από το COVID-19. Είναι όμως παρόντες σήμερα. Τέλειωσε το time out. Από τον Γιώργο Μιχαλό, πολύ έξυπνη η πάσα στον Αγγελόπουλο, που κάτω από το καλάθι δέχτηκε το φάουλ. Δεύτερο από τον Κολσούζογλου. Και θα εκτελέσει δύο βολές ο Νίκος Αγγελόπουλος. Επτά η δίκη του Πόντι. Οκτώ τώρα. Μεγαρίδα πήγε το προβάδισμα στους 8. 38-46. Και ο Κυρίτσης με τον Τζάιδα αντίπαλο. Κουλούδης, πέρασε και ο Λυκογιάννης για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σκουλούδης γύρισε. Rebound από τη Μεγαρίδα και ο Γκάτζιας θα κατεβάσει την μπάλα. Πιθανότατα θα κάνει και αυτός την τελευταία προσπάθεια. Πράγματι, αστόχησε ο Σκουλούδης, γρήγορα ο Κυρίτσης. Θα μετρούσε αν έμπαινε, δεν μπήκε όμως. 38-46 ημίχρονο, διαφορά 8 πόντων για την Μεγαρίδα που, όπως είπαμε, έχει σημειώσει 9 τρίποντα η ομάδα της Μεγαρίδας, 9 εύστοχα τρίποντα έναντι 6 του Πανιωνίου. Δεν είναι άσχημη η συγκομιδή βέβαια για την ομάδα της Νέας Μήνης, αλλά η αμυντική τους προσπάθεια είναι καταδικασμένη, θα λέγαμε, από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια ευστοχία. Θα δούμε, φυσικά υπάρχουν άλλα 20 λεπτά, άλλο τόσο διάστημα, για να δούμε κατά πόσον οι φιλοξενούμενοι θα συνεχίσουν να προηγούνται και θα πάρουν την πρώτη τους νίκη εκτός έδρας φέτος, ή αν ο Πανιώνιος θα κρατήσει το αίτητο της δικής του έδρας. Να υπενθυμίσουμε ότι μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας είναι το εστιατόριο Βαλέσα, πλατεία Ηρών Κύπρου, στην Αγία Σοφίας 91, μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Και να κάνουμε μια μικρή διακοπή εμείς τώρα, σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Πάλι μαζί σας λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Ανική Εστία Μεγαρίδας. 38-46 μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισό του αγώνα. Η διαφορά 8 πόντων για την Μεγαρίδα που έχει ως πρώτο σκόρερ τον Βαγγέλη Μπέμπη. Παίκτη που, όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, έχει περάσει και από τον Πανιόνιο. Ο οποίος έχει πετύχει μέχρι στιγμής 18 πόντους, παρακαλώ, με 4 εύστοχα τρίποντα από τα 9 συνολικά που έχει πετύχει η ομάδα του. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας είναι το εστιατόριο Βαλέσα, πλατεία Ινηρών Κύπρου, Αγία Σοφίας 91. Μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Και με τη Μεγαρίδα στην επίθεση ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος αν προτιμάτε. Τον Άγγελο Γκάτζια, ο Μπέμπης, ο Γερομιχαλός για τρεις. Λιαράκος στο rebound. Και ο Μίχαλος. Ο Κυρίτσης δυσκολεύτηκε με τον double team εκεί. Ο Λιαράκος πήρε την μπάλα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Μπελίτσης πήρε το rebound. Ένα εντυπωσιακό stop από τον Μπέμπη. Ποιος έχει την μπάλα. Κάνει και το shoot για τρεις. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Ο Κυρίτσης. Με την πίεση δύο παικτών. Όχι μόνο δεν πτωήθηκε, αλλά ζήτησε και φάουλ με το μια χαρακτηριστική κίνηση από τον ρέφερι. Εκτός από το καλάθι βέβαια που σημείωσε, με το οποίο ο Πανιόνιος πήγε στο σκορ το 40-46. Καλλινικίδης πήρε το φάουλ από τον Σκουλούδη. Πρώτο φάουλ από τον ψηλό Πανιωνίου που κάτι είπε εκεί με τον Καλλινικίδη και γελάνε. Αυτά είναι μέσα στην ένταση του παιχνιδιού. Γερομιχαλός παίρνει τη δεξιά. Το τρίποντο από τον Αγγελόπουλο. Δεύτερο, το οποίο η Μεγαρίδα πήγε το σκόρ στο 40-49, η μεγαλύτερη της διαφορά. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μπελίτση, κόπηκε και αυτή. Η Μεγαρίδα με τον Γερομιχαλό πιάνει το κεφάλι του, έπιασε το κεφάλι του και ο κύριος Μάνταλος στον πάγκο εκεί. Πιθανότατα αυτό θα σκεφτήκανε. Το τρίποντο δεν ήταν εύστοχο πάντως. Κυρίτσης. Κουλούδης. Δεν ήταν ο Σκουλούδης, ήταν ο Μπελίτσης αυτός, συγγνώμη, που έκανε το σουτ για τρεις. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Και ο Γκάτζιας με τον Καλλινικίδη. Και πάλι ο Γκάτζιας, Καλλινικίδης. Σουτ από τον Αγγελόπουλο, Μίχαλος στο rebound. Σοπική προσπάθεια από τον Μίχαλο, πήγε να τα βάλει με τρεις και έχασε την μπάλα. Γερομιχαλός θα τελειώσει μόνος του τη φάση. Δέχτηκε το στόπ από τον Σκουλούδη που τον περίμενε. Μπάλα είναι και πάλι για την Μεγαρίδα. Φιλοξενούμενοι θα επαναφέρουν την μπάλα με τον Γερομιχαλό και τον Μπέμπη. Γύρισε ωραία η μπάλα. Ελεύθερος το σούτ ο Αγγελόπουλος. Δεν τα κατάφερε από τη γωνία. Και ο Κυρίτσης. Σκουλούδης. Overplay τον Μίχαλο παίζει ο Γερομιχαλός. Ο Σκουλούδης πάει
μόνος του να κάνει την προσπάθεια και κέρδισε το φάουλο από τον Αγγελόπουλο νομίζω. Πράγματι, το δεύτερο φάουλ του Αγγελόπουλου. Κυρίτσης με τον Καλινικίδη. Άλλη μια προσπάθεια. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Για άλλη μια φορά ζητάει και φάουλο ο Κυρίτσης, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Έχει φτάσει στους 13 πόντους ο Κυρίτσης, 42-49. Αγγελόπουλος με πλάτη και τον Πελίτσι αντίπαλο. Καλενικίδης. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ενώ οι του Πανιωνίου διαμαρτύρονται ότι ο Καλενικίδης υπέπεσε σε βήματα. Πάλι έχουμε το ζήτημα τι έγινε πρώτο. Γιατί βήματα έγιναν, αλλά κατά τους ρέφερι υπήρξε σπρόξιμο πριν. Σουτ για τρεις από τον Κολακόπουλο. Δεν τα κατάφερε εκεί. Ο Μπέμπης πήρε την μπάλα και ο Μιχαλός στη γωνία. Θα κάνει το σουτ για τρεις. Καλινικίδης πήρε το rebound και πάλι στον playmaker του και ο Μιχαλός και πάλι. Μπέμπης για τρεις αυτή τη φορά. Παλιά του τεχνικό σκηνό. Ο Βαγγέλης Μπέμπης 21 πόντι με 5 τρίποντα και διαφορά 10 πόντων για την Μεγαρίδα. 42-52. Κυρίτσης. Μίχαλος. Δύσκολη προσπάθεια. Και αστοχή όπως είδατε. Ο Νικολακόπουλος πήρε το rebound. Ο Μπέμπης. Κυρίτσης το rebound και υπάρχει φάουλ. Νομίζω από τον Νικολακόπουλο. Όχι, από τον Καλινικίδη είναι. Μάλιστα είναι το πρώτο φάουλ του Άκη Καλινικίδη. Ρουμελιώτης περνάει στο παιχνίδι. Και ο Λυκογιάννης. Βγαίνει ο Λιαράκος και ο Σκουλούδης. Κυρίτσης με τον Τζάιδα αντίπαλο. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Μπελίτσης. Πήρε την μπάλα και προσπάθησε να παίξει με πλάτη. Ωραία φάση εδώ. Αγκάλιασε και τον παίκτη που του έκανε το φάουλ, τον Άγγελο Κάτσια. Μίχαλος. Κυρίτσης. Δυο τους συνεργάστηκαν. Μια πολύ ωραία φάση με την μακρινή την πάσα την 20 του Γκάτζια και το ανάποδο λέει από του Τζάιδα που πήγε το σκορ στο 42-54. Έχουμε ένα επιμέρους σκορ 4-8 στα περίπου 5 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει βέβαια time out που ζήτησε και πήρε ο κύριος Μπιτζάνης βλέποντας τη διαφορά να πηγαίνει στους 12. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας είναι το εστιατόριο Βαλέσα. Πλατεία Ηρών Κύπρου, η Αγία Σοφίας 91. Μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Το time out ολοκληρώθηκε. Και ο Μίχαλος κατεβάζει την μπάλα για τον Πανιόνιο. Με τον κύριο Μιχαλό αντίπαλο. Ο Λυκογιάννης. Ρουμελιώτης και πάλι ο Λυκογιάννης.
Ωραία, ξέφυγε. Δεν τα κατάφερε στην τελική προσπάθεια όμως. Γύρω Μιχαλός. Νικολακόπουλος και ο Μπέμπης. Γκάτζιας. Μπέμπης. Νολικογιάννη αντίπαλο. Ένα δευτερόλεπτο. Έκανε ένα σούτ για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια. Ο Ρουμελιώτης πήρε την μπάλα. Κυρίτσης. Πριν ευστοχίσει, δέχτηκε το φάουλ ο Αλέξης Κυρίτσης. Τέταρτο ομαδικό για την Μεγαρίδα και δεύτερο για τον Μπέμπη. Το επόμενο ο Πανιώνιος έχει βολές. Ο Πανιώνιος που έχει δύο ομαδικά. Εδώ δέχεται ένα εντυπωσιακό στόπο ο Κυρίτσης από τον Τζάιδα και στην εξέλιξη της φάσης. Να λέει από τον κύριο Μιχαλό που έφτασε τους 10. 42-56. Κυρίτσι στο Λυκογιάννη. Ο Μίχαλος, συγγνώμη, στο Λυκογιάννη και πάλι ο playmaker του Πανιωνίου που πάει για τους το σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. 45-56. Χρειάζεται και τέτοια εντός εισαγωγικών τραβηγμένα σου το Πανιώνιος για να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Τώρα είναι στο μείον 11. Είναι ο Μιχαλός, ο Νικολακόπουλος με τον Μίχαλο αντίπαλο. Μπαλά είναι για τη Μεγαρίδα και οι δύο διαιτητές που ήταν υπεύθυνοι να αποφασίσουν έδειξαν το ίδιο. Το λέω αυτό γιατί προηγουμένως είδα τον έναν μόνο και έκανα λάθος. Και ο Μιχαλός μακριά στον Νικολακόπουλο, Μπέμπης και ο playmaker τώρα. Μεγαρίδας προσπαθεί να περάσει. Δεν ήταν καλή η πάσα. Τελικά όμως υπήρχε παρέμβαση. Νομίζω από πόδι παίκτη του Πανιωνίου. Μένουν 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση της Μεγαρίδας. Αγγελόπουλος για 3. Δύο παίκτες του Πανιωνίου στο rebound. Ο Βαλιώτης που πέρασε το παιχνίδι το εξασφάλισε. Μίχαλος φάουλ. Και δύο βολές για τον Νίκο Μίχαλο. 3 λεπτά παρά ένα δευτερόλεπτο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Μίχαλος που έχει φτάσει τους 9 πόντους. 13 έχει ο Κυρίτσης που είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας. Και ο Μίχαλος διψήφιος. 10. Μένει εκεί για την ώρα. Διαφορά στους 10. Όσοι και οι πόντοι του Μίχαλου. Και ο Γκάτζιας. Υπάρχει φάουλ από τον Μίχαλο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Τρίτο φάουλ από τον Νικό Μίχαλο. Γκάτζιας. Από τον Μπέμπη στον Αγγελόπουλο. Με τον Μίχαλο αυτός προσπάθησε να παίξει με πλάτη. Τελικά υπάρχει τρίποντο από τον κύριο Μιχαλό που το πανηγυρίζει. 13 πόντοι από τον κύριο Μιχαλό με 3 εύστοχα τρίποντα. 46-58, συγγνώμη, ναι, είναι δίποντο, δεν είναι τρίποντο. 12 οι πόντοι του λοιπόν. Υπάρχει φάουλ από τον κύριο Μιχαλό, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι υπήρξε χτύπημα. Ο Μιχαλός
βρίσκεται στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Έχουμε πρώτη φορά συμμετοχή και του Κώστα Εζόμο για την ομάδα της Μεγαρίδας. Μίχαλος στους 11. Δεν τα κατάφερε πάλι, αλλά υπάρχει μία ακόμα βολή. Θα εκτελεστεί και πάλι. Και αυτή τη φορά είναι εύστοχη. Στους 10 και πάλι διαφορά, 48-58. Με τον Μπέμπι και τον Γκάτζια η Μεγαρίδα. Γερομιχαλός. Πήγε να κάνει το φλότερ. Καλάθι και φάουλ από τον Νικολακόπουλο που πήρε το rebound. Έφτασε τους 7 πόντους. Και ο Νικολακόπουλος ρεκόρ. Και 6 με το Παλαιοφάλιρο. Τώρα έχει φτάσει ήδη τους 7 και έχει και την έξτρα βολή. Και έχει άλλα 12 λεπτά βέβαια το παιχνίδι. Στο συν 13 η ομάδα της Μεγαρίδας. Και ο Μίχαλος με τον Godwin αντίπαλο. Σουτ για 3 από τον Μίχαλο. Πολύ δύσκολο. Αν και δεν είχε ασφυκτική πίεση, αλλά δεν βρήκε καλή ισορροπία και δεν ευστόχησε όπως είδατε. Εζόμο. Μπέμπης. Για 3. Δεν τα κατάφερε. Ρουμελιώτης με τον Κυρίτσι. Κυρίτσις που παίρνει το rebound και τα καταφέρει στη δεύτερη προσπάθειά του. 50-61. 70 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Με τον Godwin η Μεγαρίδα. Πάλι ο Νικολακόπουλος. Ο Godwin παίρνει ένα εντυπωσιακό rebound. Την προσπάθειά του όμως να κρατήσει την μπάλα και να την καπακώσει. Κινείται και χρεώνεται με βήματα βέβαια. Μίτσιαλος περνάει στην πεντάδα. Του Πανιωνίου μένουν 51,7 δευτερόλεπτα. Με τον Μπέμπι τώρα είναι αντίπαλος ο Κυρίτσης. Έχει αλλάξει πάνω του, νομίζω, 4 παίκτες ο κύριος Μάνταλος και λογικό το βλέπουμε. Προσπάθεια από τον Ρουμελιώτη για 3, είναι άστοχη, ο Γκάτζιας πήρε το rebound. Τοποθετεί τους παίκτες του εκεί που θέλει, Γκάτζιας. Μπέμπης. Πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει, η μπάλα πέρασε έξω. Μένουν 18,5 δευτερόλεπτα. Και ο Κυρίτσης θα πάρει την ευθύνη της τελευταίας επίθεσης, όπως δείχνουν τα πράγματα για τον Πανιόνιο. Θα κάνει το σούτ για 3 ο Κυρίτσης, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Νικογιάννης πήρε την μπάλα, αλλά πήρε την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει για να κάνει την προσπάθεια στον ελάχιστο χρόνο που απέμενε. 50-61 είναι το σκορ στην ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Διαφορά 11 πόντων για την Μεγαρίδα που έφτασε και τους, να προηγείται και στους 13. 48-61, έχω την εντύπωση ότι είναι το
μεγαλύτερη διαφορά που έχουν εξασφαλίσει οι φιλοξενούμενοι μέχρι τώρα. Διαφορά που δεν λέει τίποτα για το παιχνίδι. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη, αλλά βεβαίως είναι τέτοια η μορφή του αγώνα που σίγουρα δίνει μια άνεση στην φιλοξενούμενη ομάδα, τουλάχιστον όσο το σκορ παραμένει σε αυτά τα επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι η μεγάλη υποστηρικτή της μετάδοσής μας είναι το εστιατόριο Βαλέσα, δηλαδή Αιρών Κύπρου, Αγίας Σοφίας 91, μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος του αγώνα με τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, οικιανέρυθρη. Ρουμελιώτης που έχει πετύχει ένα τρίποντο μέχρι τώρα. Θυμίζω στο προηγούμενο παιχνίδι είχε φτάσει τα 8. Μίχαλος με τον Godwin αντίπαλο. Μια προσπάθεια από τον Μίτσιαλο, ο οποίος κέρδισε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Φάουλ από τον Εζόμο. Έξι πόντι από τον Μίτσιαλο που και αυτός έχει κάνει ρεκόρ φετινό. Με τη συγκομιδή του κατάφερε και πήρε και το rebound από τη δική του άστοχη βολή και κέρδισε άλλο ένα φάουλο ο Μίτσιαλος που πυροδοτεί κάπως την κατάσταση στην εξέδρα. Δεύτερο φάουλο από τον Εζόμο. Και άλλες δύο βολές για τον Αλέξανδρο Μίτσιαλο. Μέσα η πρώτη. 52-61. Δεν τα κατάφερε όμως στην δεύτερη. Είναι συνεχόμενο αυτό. Πετυχαίνουν οι παίκτες του Πανιωνίου μία στις δύο. Το κάνει και ο Μίχαλος προηγουμένως και μάλιστα δύο φορές. Και ο Μίτσιαλος τώρα. Υπάρχει άστοχο τρίποντο από τον Γκάτζια. Καλάθι και φάουλ από τον Λυκογιάννη που κινήθηκε πολύ ωραία. Μείωσε σε 54-61. Δεύτερο φάουλ από τον Γκάτζια και έχει και μια βολή ο Χριστόφορος Λυκογιάννης. Δεν τα κατάφερε όμως. Γκάτζιας με διπλό σκριν. Αγγελόπουλος, Godwin, Καλενικίδης και Γκάτζιας πάλι για τρεις. Μπάλα στον Κυρίτσι. Μίχαλος για τρεις. 15 πόντι από τον Μίχαλο. 57-61. Και time out για την Μεγαρίδα, για τον κύριο Μάντελο. Παίρνει προς το Ανδρέας Βαρίκας από τους φίλους του Πανιωνίου που η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει η ένταση όσο η διαφορά ήταν σε διψήφια νούμερα. Τώρα που βλέπουν την ομάδα τους να επιστρέφει φωνάζουν και αυτοί λίγο παραπάνω. Έτσι γίνεται σε όλα τα γήπεδα. 57-61 με το τρίποντο του Μίχαλου που ισοφαρίζει με αυτό το ρεκόρ του το φετινό
15 είχε πετύχει και με το Εγάλεο. Στο άτυχο παιχνίδι αυτό για τον Πανιόνιο. Ιτήθηκε στο καλάθι στη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα βέβαια υπάρχουν άλλα σχεδόν 9 λεπτά για να βελτιώσει το ρεκόρ, αλλά έχω την εντύπωση το Μίχαλο πολύ λίγο τον ενδιαφέρουν τα προσωπικά του στατιστικά. Δεν παίζει και αυτό. Δεν είναι αυτό το κίνητρο όταν κάποιος είναι και σε αυτή την πρωτοχωρημένη ηλικία. 8 και 53, 57-61, Γερομιχαλός που επανέρχεται στην επίθεση. Παλαιοχωρίτης με τον Καλινικίδη. Ο Λυκογιάννης πετάει την μπάλα έξω. Μένουν 11 δευτερόλεπτα για την Μεγαρίδα. Και ο Βαγγέλης Παλαιοχωρίτης θα κάνει το out για τους φιλοξενούμενους. Καλινικίδης με τον Γερομιχαλό. Τζάιδας. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Τζάιδα. Δεύτερο σημερινό του και μία έξτρα βολή και για αυτόν ρεκόρ φετινό, οι 4 πόντοι που έχει πετύχει μέχρι τώρα και 5 τώρα. 57-64. Μίχαλος. Πήρε το screen από τον Μίτσιαλο. Αδύνατη πλευρά ο Ρουμελιώτης. Πάει προς τα μέσα. Καλάθι. Και όχι. Έχουμε βήματα. Μεταφορά της μπάλας για να είμαστε πιο ακριβείς. Γερομιχαλός. Παλαιοχωρίτης. Κλέβει ο Μίχαλος. Προσπαθεί μάλλον. Ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Ρουμελιώτης. Και πετάει την μπάλα προς τον Κυρίτσι. Έχουμε φάουλ. Υπάρχει μια πίεση για να δοθεί αντιαθλητικό. Και οι δύο και οι τρεις διαιτητές συνεννοούνται τώρα. Για το πώς το είδε ο καθένας τους. Δεν υπάρχει φυσικά replay εδώ για να... Πράγματι το φάουλ δίνεται. Αντιαθλητικό. Δύο βολές για τον Αλέξη Κυρίτσι. 58-64. Στους 16 ο Κυρίτσις. Και 17 τώρα. Μίχαλος στην επαναφορά. 59-64. Κυρίτσις. Νικογιάννης, 61-64, με το δεύτερο καλάθι του Χριστόφορου Νικογιάννη. 7,5 λεπτά ακόμα. Γερομιχαλός. Φάουλ που κερδίζει ο Γερομιχαλός από τον Ρουμελιώτη. Υπάρχει μια ήπια διαμαρτυρία από τον Ανδρέα Ρουμελιώτη που παραδέχεται κιόλας τώρα το σφάλμα του, σηκώνοντας το χέρι. Και ο Δημήτρης Γερομιχαλός έχει δικαίωμα για δύο βολές. 7 και 28 μένουν ακόμα.
πως είναι φυσικό, υπάρχει πολύ ένταση στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό το μάτς, γιατί όσο το Εγάλεο προελάβνει αίτητο, προφανώς η ομάδα που θα βρεθεί τρεις ήττες πίσω του από τις δύο θα δυσκολέψει πολύ το δικό της μέλλον, αν θέλει φυσικά να διεκδίκησει την πρωτιά. Κύριο Μιχαλός στους 14 και 61-66. Μιχαλός, Κυρίτσης, πήρε το διάδρομο από τον Καλινικίδη, προσπαθεί και πάλι και κερδίζει το φάουλ. Αγγελόπουλος παίρνει κάτι το φάουλ αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους ρέφερι πάντα. Τέταρτο φάουλ από τον Νίκο Αγγελόπουλο. Με έχει μείνει στους 11 πόντους, λέμε έχει μείνει, γιατί συνήθως κοράρει περισσότερους και θα αποχωρήσει κιόλας τώρα για να είναι διαθέσιμος στα τελευταία λεπτά της συνάντησης που προμηνύεται συναρπαστική. Κυρίτσης για δύο βολές πάλι. Δεκαοκτώ από τον Αλέξη Κυρίτση. 62-66. 19 τώρα. Διαφορά στους τρεις. Γερομιχαλός. Από τον Γκάτζια στον Γερομιχάλο πάλι. Καλινικίδης. Μια από τις γνωστές του φάσεις. Δεν τα καταφέρνει ο Μίχαλος. Θα πάει για τρεις ο Μίχαλος αμέσως. Προσπάθησε ο Κυρίτσης αλλά γλίστρησε για να διεκδικήσει το μακρινό rebound. Είναι από αυτές τις φάσεις που τρελαίνουν τον κόσμο. Ο Μίχαλος τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Μπιτζάνης τον ενθαρρύνει με χειροκρότημα από τον πάγκο. Γκάτζιας και ο Μιχαλός για τρεις. Όχι. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Καλινικίδης πήρε το rebound και έχασε την μπάλα. Ρουμελιώτης στον πόντο το μάτς. 5 πόντοι από τον Ρουμελιώτη. 65-66. Πανδαιμόνιο στο Χριστό Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας. Time out για τον κύριο Μάνταλο και την Μεγαρίδα. Την διαφορά να έχει μειωθεί στην μικρότερη δυνατή τη στιγμή. Τα time out τα κράτησαν οι προπονητές για το τέλος. Και καλά έκαναν βέβαια, γιατί όπως βλέπετε πιθανότατα θα χρειαστούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια τώρα να χτιστεί μια μεγάλη διαφορά, και στο μπάσκετ όλα είναι πιθανά. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας στο εστιατόριο Βαλέσα στην πλατεία Ηρώων Κύπρου, Αγίας Σοφίας 91. Μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. ...21 σπόντι από τον Μπέμπι που σημείωσε το πέμπτο του τρίποντο στην αρχή της τρίτης περίοδου και από τότε έχει συγγίσει. Παραμένει πάντως πρώτος σκόρερ μακράν της Μεγαρίδας. Ο Γερομιχαλός έχει 14 και ο Αγγελόπουλος 11, οι δύο άλλοι παίκτες που έχουν ξεπεράσει. Έχουν περάσει μάλλον σε διψήφιο. 19 από τον Κυρίτση και 15 από τον Μιχαλό για τον Πανιόνιο. Γερομιχαλός και πάλι ο playmaker Ζαΐδας. Τον Καλινικίδη στον Γερομιχαλό, παίρνει το screen, πάει προς τα μέσα, πολύ ωραίο καλάθι για τον playmaker της Μεγαρίδας. Ο Μίχαλος κατεβαίνει. 65-68. Κυρίτσης μόνος του πάει, δέχεται το stop από
από τον Γκάτζια ήταν. Γερο ο Μιχαλός πάει να το τελειώσει μόνος του το μάτς. Καλυνικίδης παίρνει το επιθετικό rebound και πάλι βρίσκει τον playmaker του. Προς τα μέσα φωνάζει ο Μάνταλος. Σουτ για τρεις όμως έρχεται και είναι άστοχο. Πολύ μάλιστα από τον Γκάτζια, ο οποίος κάνει και μια χειρονομία προς τον πάγκο. Παίκτες που έχουν την ψυχολογία μπορούν προφανώς να πάρουν και τέτοιες επιθέσεις. Ένα πεντάλεπτο μένει. Προσπάθεια από τον Μίτσιαλο. Στόπ από τον Καλυνικίδη. Υποψία φάουλ εκεί, αλλά δεν δίνεται κάτι. Καλυνικίδης από τον Γκάτζια. Το σκέφτεται αυτή τη φορά. Πάει προς τα μέσα. Δεν τα κατάφερε. Μίχαλος Λυκογιάννης. Δεν τα κατάφερε ο Κυρίτσης. Με το ανάποδο lay-up. Άστοχο όπως είδατε, αλλά με φάουλ. Που του δίνει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βόλες. Από τα νεύρα του Κυρίτσι. Φαίνεται πόσο ήθελε να πετύχει το καλάθι και να έχει και την έξτρα βολή για να ισοφαρίσει. Εδώ υπάρχουν αλλαγές. Ο Μπέμπης επανέρχεται. Ο Κυρίτσις πάει για δύο βολές. Στους 20 ο Κυρίτσις. Μοναδικός παίκτης της κατηγορίας που έχει πάνω από 20 πόντους όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Αστόχησε όμως και αυτό στη δεύτερη βολή. Μια προσπάθεια από τον Καλυνικίδη. Ο Μίχαλος τελικά παίρνει το μακρινό rebound μετά την προσπάθεια του Μίτσιαλου. Και θα πάει προς τα μέσα. Ο Μίχαλος με μια χαρακτηριστική δική του κίνηση. 68-68 ισοπαλία. 4 και 10 ακόμα. Γερο Μιχαλός, 17 ο Μίχαλος. Υπάρχει φάουλ από τον Ρουμελιώτη. Του εξήγησε κιόλας και μάλιστα σε πολύ ήρεμο τόνο ο ρέφερι τι έγινε και γιατί τον χρέωσε. Δεύτερο φάουλ από τον Ρουμελιώτη. Ο Μπέμπης με τον Γερο Μιχαλό. Το σούτ είναι για τρεις από τον Νικολακόπουλο και βρίσκει στόχο. Μετά από πολύ καιρό, πολλή ώρα η Μεγαρίδα ευστοχή σε τρίποντο. Την πιο κατάλληλη στιγμή, 68-71. 3,5 λεπτά. Μίχαλος, Λυκογιάννης, για τρεις και αυτός. Όχι. Μπέμπει στο rebound. Και ο Γερο Μιχαλός αργά. Είναι μάτς των μεγάλων σούτ αυτό τώρα. Καλυνικίδης. Πάλι ο Γερο Μιχαλός. Θα πάει προς τα μέσα. Καλυνικίδης για τρεις. Όχι. Ρουμελιώτης, όχι. Το χάνει το rebound από τον Γερο Μιχαλό που τα καταφέρνει. Του κλέβει την μπάλα ο Λυκογιάννης όμως. Κυρίτσης. 70-71. 22 πόντι από τον Κυρίτσι. Κλέψιμο του Λυκογιάννη. Χρυσάφι για τον Πανιόνιο προηγουμένως. 2-40 τώρα. Τον πόντο η Μιχαρίδα. Με τον Μιχαλός. Μπάλα έξω στον Αγγελόπουλο. Τρίποντο που πανηγυρίζεται έξαλα. 14 η πόντη για τον Αγγελόπουλο. 70-74. 2-20. Κυρίτσης. Θα περάσει και θα πάρει το πέμπτο φάουλ από τον Αγγελόπουλο που μόνος του αποχωρεί με 5. Πανέρχεται ο Γκάτζια στην θέση του.
Κυρίτσης. Δύο κρίσιμες βολές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλα κρίσιμα είναι τώρα. Μόνο οι βολές. ...71-74. 23 πόντοι από τον Κυρίτσι. Στο καλάθι το παιχνίδι. Γερομιχαλός, 2 και 10. Μπέμπης. Κλέψιμο του Μίχαλου. Προσπαθεί να βρει Ρουμελιώτη και Κυρίτσι λίγο πριν πατήσει έξω. Ζήτησε φάουλ. Έγινε μπροστά μας πάντως ό,τι έγινε και η αλήθεια είναι ότι οι ρέφεροι σωστά αποφάσισαν. Υπήρξε μια πίεση προς τον Μίχαλο, αλλά νομίζω όχι στα όρια του φάουλ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μιχαλός για δύο. Εύστοχος ο playmaker της Μεγαρίδας στους 18. 72-76. Κυρίτσης. Double team. Ποιος είναι ελεύθερος εκεί? Ο Λυκογιάννης για τρεις. Όχι. Μίτσιαλο στο rebound. Κυρίτσης. Αυτός θα κάνει το σουτ για τρεις και θα το βάλει. 27 από τον Αλέξη Κυρίτσι στον πόντο. 75-76. 1 και 22 ακόμα. Γερομιχαλός. Μπέμπης για τρεις. Όχι. Μίχαλος στο rebound. Κυρίτσης. Ηρεμεί λίγο το πράγμα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Της κανονικής περίοδου βεβαίως. Γιατί δεν ξέρουμε. Όσο πλησιάζει και είναι τόσο κοντά το μάτς, πάντα παίζει και το ενδεχόμενο της παράδασης. Ο Κυρίτσης μπροστά μας εδώ, εξουθενωμένος από το, από την προσπάθεια, αλλά και το φάουλ που του έγινε. Τέταρτο από τον Καλινικίδη, που τον στέλνει και πάλι στις βολές. 27 έχει πετύχει ο Αλέξης Κυρίτσης. Και 28 τώρα, ισοφαρίζει. 76-76. ...77-76... 29 από τον Κυρίτσι. Υπό τις ιαχές των φίλων του Πανιωνίου, ο Γερομιχαλός περνάει και ευστοχή και πάλι. 20 πόντοι από τον Δημήτρη Γερομιχαλό. Η Μεγαρίδα πάλι μπροστά. 78-77. Μίχαλος Κυρίτσης. Θα πάρει και αυτή την προσπάθεια. Ο Λυκογιάννης προσπάθησε, η μπάλα όμως βγαίνει. Είναι out και υπάρχει time out. Που ζητάει ο κύριος Μάνταλος την προσπάθειά του τώρα να ηρεμήσει την κατάσταση και να βρει μια επίθεση που θα διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο και θα είναι εύστοχη αν γίνουν αυτά τα δύο. Προφανώς η Μεγαρίδα θα πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα για το πρώτο της διπλό σήμερα. Το αντίθετο ακριβώς φυσικά θα επιδιώξει η ομάδα του Πανιωνίου. Να υπενθυμίσουμε ότι μεγάλος υποστηρικτής μετά το σύσμα είναι το εστιατόριο Βαλέσα, πλατεία Ιρών Κύπρου, Αγία Σοφίας 91. Η διεύθυνση, μια συνάντηση του ιστορικού Πανιωνίου με τον ιστορικό Βαλέσα. Μένουν 32,2 δευτερόλεπτα. Το μάτς είναι στον πόντο. Η Μεγαρίδα έχει την μπάλα. Είναι και μπροστά. Με 78-77. Για να δούμε. Καταρχάς, να μπει η μπάλα. Αυτό επιδιώκει κάθε προπονητής.
Από τη στιγμή που θα υπάρξει και πίεση και όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι θα γίνει. Να δούμε βέβαια πόση πίεση θα υπάρξει, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη. Ο Ρουμελιώτης κάνει αμέσως ένα φάουλ για να πάει στα 4 ομαδικά ο Πανιώνιος, και από το επόμενο θα έχει δικαίωμα για φάουλ, για βόλες συγγνώμη η Μεγαρίδα. Κύριο Μιχάλος τώρα. Υπάρχει σύγκρουση του Ρουμελιώτη με τον Καλινικίδη και τι υπάρχει, φάουλ. Σπρόξιμο του Ρουμελιώτη στον Καλινικίδη, ο οποίος θα πάει για δύο βολές. Ο Ρουμελιώτης είναι ακόμα στο έδαφος, δεν το πιστεύει. Αλλά η απόφαση των διαιτητών είναι αυτή που μετράει και δεν αλλάζει φυσικά. Δύο βολές για τον Καλινικίδη, στα 27,5 δευτερόλεπτα είμαστε. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν από τον ιδρώτα των δύο παικτών. Σύσκεψη μεταξύ Κυρίτσι, Ρουμελιώτη και Μίχαλου στο κέντρο του γηπέδου την ώρα που ο Καλενικίδης ετοιμάζεται για τις δύο βολές. Να δούμε αν θα πρόλαβαν να συνεννοηθούν για κάτι. Άκης Καλενικίδης με λίγη ορειβασία, η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Πέμπτος πόντος για τον Καλινικίδη, 77-79 και 77-80. Φυσικά, time out τώρα για την ομάδα του Πανιωνίου και τον κύριο Μπιτζάνη. Κλασικό ερώτημα τώρα. Πού να είναι άρα και ο Γκρεκ Πόποβιτς να μας απαντήσει. Κάνεις φάουλ τώρα εδώ ή δεν κάνεις. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο κύριος Μάνταλος. Αλλά είναι πάντα αυτό το ερώτημα να ανακύπτει όταν υπάρχει διαφορά τριών πόντων. Και υπάρχει η ομάδα που χάνει επιτίθεται. Τι θα κάνεις εκεί αν θα πας στο σίγουρο, να επιτρέψεις ενδεχομένως να μπουν πιο εύκολοι πόντοι από κάτι πιο δύσκολο, ή να επιτρέψεις ένα τρίποντο που μπορεί να ισοφαρίσει το μάτς. Ωραία στη θεωρία όλα αυτά, αλλά στην πράξη πολλές φορές τα πράγματα γίνονται πολύ διαφορετικά. Είναι η ένταση του αγώνα τέτοια που ό,τι και να λες στο time out, πολλές φορές το ένστικτο είναι αυτό που οδηγεί. Μίχαλος. Ο Ρουμελιώτης πάει να βγει. Ο Κυρίτσης τελικά βγαίνει. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Λυκογιάννης. Τρίτο φάουλ από τον Νικολακόπουλο. Ο Λυκογιάννης θα πάει στις βολές. Απαντήθηκε το ερώτημα. Έχουμε 22,7 δευτερόλεπτα ακόμα. Προφανώς αυτό το γαϊτανάκι των βολών θα συνεχιστεί. Νικογιάννης στους 5 με τη βολή που πέτυχε. 78-80. 79-80. Γερομιχαλός. Φάουλ από τον Ρουμελιώτη. Γρήγορο. Για να πάει ο playmaker της Μεγαρίδας στις βολές. Ο Ρουμελιώτης αποσύρεται. Για τελευταία φορά στον πάγκο με 5 φάουλ. Και ο Δημήτρης Γερομιχαλός στους 20 πόντους. Πρωταγωνιστής της ομάδας ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
Δεν λαθεύει και τώρα. 79-81. ...21,2 ακόμα. Ούτε σε αυτή τη βολή λαθεύει ο Γερομιχαλός. 79-82 στους τρεις. Κυρίτσης κατεβαίνει. Το σούτ είναι για τρεις. Δεν τα κατάφερε ο Λυκογιάννης, έχω την εντύπωση. Ο Λιαράκος ήταν. Ο Γερομιχαλός προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα όσο μπορεί. Καλάθι και φάουλ από τον Γερομιχαλό που σφραγίζει το πρώτο διπλό της Μεγαρίδας για το φετινό πρωτάθλημα. Πώς δείχνουν τα πράγματα, η διαφορά έχει φτάσει στους 5. Και μία βολή ακόμα για τον playmaker της Μεγαρίδας που έχει φτάσει στους 24 και έχει και μία βολή. ...79-85 αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Ναι. Προσπάθεια του Λυκογιάννη από το κέντρο του γηπέδου δεν ήταν εύστοχη. 79-85 νίκη για την ομάδα της Μεγαρίδας. Εδώ στο κλειστό ο Ανδρέας Βαρίκας που βουβαίνεται. Πρώτη φετινή ήττα του Πανιωνίου στο γήπεδό του. 79-85 παρά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Πανιώνιος, επέστρεψε από το μείον 13 στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Το ισοφάρισε το παιχνίδι. Υπάρχει μια μικροένταση τώρα εκεί, αλλά νομίζω επενέβησαν οι γερόλικοι. Ο Καλινικίδης αγκαλιάζει τον Μίχαλο. Και τώρα χωρίζονται οι ομάδες για να φωνάξουν. Η αρχή είναι υπέρ του Πανιωνίου από τους φίλους του που δεν τον εγκαταλείπουν φυσικά. Ο Πανιώνιος πάει στο 3-3. Ένα ρεκόρ που οπωσδήποτε του δυσκολεύει την προσπάθεια. Βεβαίως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Αλλά φυσικά είναι μια ήττα που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την πει κανείς εκτός προγράμματος ή εντός. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Αλλά οπωσδήποτε κρατεί μια παγωμάρα στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας. Να δώσουμε εμείς λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία του αγώνα. 23-26 η πρώτη περίοδος, 38-46 το ημίχρονο, 50-61 το 30 λεπτό. 79-85 το τελικό σκορ. Για τον Πανιώνιο ο Βαλιώτης είχε συμμετοχή χωρίς πόντο. Ο Μίτσιαλος είχε 7 πόντους. Ο Μίχαλος είχε 17 με 2 με 3 εύστοχα τρίποντα. Μπελίτσης 3 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Σκουλούδης 4. Ο Λιαράκος 8 με 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Κολσούζογλου συμμετοχή. Ο Κυρίτσης 29 με 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Ρουμελιώτης 5 με 5 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Λυκογιάννης 6. Για τη Μεγαρίδα ο Παλαιοχωρίτης είχε συμμετοχή. Ο Godwin επίσης συμμετοχή. Ο Αγγελόπουλος 14 με 3 εύστοχα τρίποντα. Ο Γερομιχαλός 25 με 2 εύστοχα τρίποντα. Πρώτο σκόρερ της ομάδας. Ο Μπέμπης είχε 21 πόντους με 5 εύστοχα τρίποντα.
πρωταγωνιστής ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέλαβε ο Γερό Μιχαλός. Ο Νικολακόπουλος είχε 11 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Τζάιδας 5, ο Καλινικίδης 6, ο Γκάτζιας 3 με 1 εύστοχο τρίποντο και ο Ζόμο είχε συμμετοχή. Συνολικά η ομάδα της Μεγαρίδας ευστόχησε σε 13 τρίποντα. Τίποτα άλλο λοιπόν από εμάς. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν μαζί μας και μαζί σας ο Ηλίας Καραχάλιος. Στην οργάνωση της παραγωγής η Αρχοντία Χαροπούλου. Στο μικρόφωνο ο Αργύρης Παγαρτάνης. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.